επειδή υπάρχει και το Μπλερ. Τραγουδάει ο αντίπας, υπάρχει κέφι, πέφτουν λουλούδια, διασκεδάζει ο κόσμος. Ξαφνικά ανεβαίνει ένας κύριος. Από πίσω. Ο οποίος από πίσω σπρώχνει τον αντίπα. Ο αντίπας δεν καταλαβαίνει αρχικά τι συμβαίνει. Φαίνεται απλά λόγω του Μπλερ. Κάπως κρύβονται κάποια, έτσι, κάποια στοιχεία και κάποιες λεπτομέρειες. Ευνηδιάζεται, κάνει πίσω. Εκείνος τον ταρακουνά. Μετά μπαίνει μια κυρία προσπαθώντας να τους χωρίσει, να σταματήσει τον κύριο που επιτίθεται στον αντίπα. Βλέπεις εδώ. Ακριβώς. Πώς τον πιάνει. Σπρώχνει και εκείνη. Η εξήγηση του τραγουδιστή είναι ότι δεν συνέβη κάτι τόσο σοβαρό. Ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Δεν υπήρχε κάτι προσωπικό. Απλά ο κύριος λέει ήταν. Να το πούμε σε ένταση, επειδή η γυναίκα του είχε λιποθυμήσει και προσπαθούσε εκείνη την ώρα. Που λιποθύμησε, ανέβηκε στην πίστα να χτυπήσει τον τραγουδιστή. Κοίτα, εμείς εδώ είμαστε να καταδικάσουμε κάθε μορφή βίας και όντως και εμένα μου φαίνεται περίεργο. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι πλευρά του τραγουδιστή. Αλλά το πρώτο σου μέλημά σου είναι να ανέβει στην πίστα για να χτυπήσει τον τραγουδιστή, να χειροδικήσει. Η αλήθεια είναι ότι στο βίντεο κάπως φαίνεται σαν να δείχνει κάτι ο κύριος. Αλλά και πάλι είναι αυτό που λες. Αντί να έχει το άγχος να έρθει το ΕΚΑΒ, να βοηθήσει τη γυναίκα σου, αν υπάρχει κάποιο γιατρό. Εκτός κι αν ήθελε αυτό να πει στο μικρόφωνο, υπάρχει κάποιος γιατρός, αλλά και πάλι διεκδικεί στο μικρόφωνο επιτιθέμενο στον καλλιτέχνη. Τώρα, βέβαια και στον πανικό. Λόγια, ναι, και στον πανικό του ο άλλος, τώρα τι να σας πω. Εσύ στον πανικό ρίχνεις ξύλο. Όχι, ρε παιδί, δεν ήταν μόνο πανικό. Λέγανε για να κάνεις για κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, η επίσημη απάντηση του καλλιτέχνη, του αντίπα, με τον οποίο συνομιλήσαμε πριν από λίγο, είναι ότι ο κύριος είχε ένταση και ήταν έτσι ταραγμένος γιατί η γυναίκα του είχε λιποθυμήσει και ήθελε με κάποιο τρόπο να τραβήξει την προσοχή. Έψαχνε γιατρό, ασθενοφόρο, δεν ξέρω. Λοιπόν, ελπίζουμε η γυναίκα να είναι καλά και αυτά τα στιγμιότυπα. Είχα κάποια ψέματα όταν λιποθυμήσει η γυναίκα σου, τότε να δει ο ποιο θα είσαι μπροστά σου. Ναι. Άσχετο. Μάλιστα. Γελάει.